πώς θα μπει μια τάξη σε αυτό το χάος που έχετε δημιουργήσει εδώ σήμερα και οι τρεις. Ο Αντώνης ο Ντρούπης και φυσικά ο Βασίλης ο Μπουργαζάς και ο Γρηγόρης ο Αντωνάκης. Πείτε μια κουβέντα. Όχι χάλη, σιγά δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείς? Μια χαρά πάνε όλα, τρένο. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα θα είναι λίγο διαφορετικά σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, παιδιά. Απόγευμα θα ανέβει το podcast. Σε 15 ώρες πιστεύω. Ό,τι να γίνει, θα γίνει. Λοιπόν. Λοιπόν. Γενικά να ξέρουμε, να ξέρετε βασικά, ότι θα τους πιάσουμε εξαπίνης. Μήπως έχετε κανένα σιροπάκι, γιατί έχει τα λεμά του Μπίλης, τίποτα να κάνει, τον ακούω λίγο εδώ. Βασίλη μου, πώς είσαι? Είμαι μια χαρά. Είναι λίγο ξενυχτισμένο το αγόρι, γι' αυτό είναι έτσι. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Λοιπόν, έχει γίνει κατακλυσμός ερωτήσεων. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσαμε να τις χωρέσουμε όλες. Χωρέσαμε όσες περισσότερες μπορούσαμε. Αλλά αν μαζευτούν πάρα πολλές. Θα κάνουμε. Θα κάνουμε και δεύτερο. Ωραία, τέλεια. Θα κάνουμε και δεύτερο. Θα μάθετε όσο περισσότερο γίνεται. Θα ξεβρακωθούμε τέλος πάντων. Εμείς λοιπόν έχουμε συγκεντρώσει ένα σημαντικό μέρος των ερωτήσεών σας, τις οποίες θα θέσουμε στα παιδιά. Θα απαντήσετε σε όλες. Εννοείται, γι' αυτό ήρθαμε. Δεν θα κουνελιάσετε σε καμία. Γι' αυτό ήρθαμε. Να κουνελιάσουν τα παιδιά. Εμείς. Χωρίς φόβο, χωρίς πάθος, χωρίς ενδιασμούς, χωρίς τίποτα. Ο Γρηγόρης δεν έχει κάτι σκέφτεται εκεί μόνος του. Περιμένω να ακούσω την ερώτηση. Αυτά τώρα τα εντάξει, ξεκινά. Να μπούμε στο ψωμί κατά. Τον πρόλογο τώρα, εντάξει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με έναν βόρειο παίκτη που είναι λίγο πιο low profile γενικά. Καλατζής από Τσουβάλια. Για πάμε να δούμε τι θέλει να μάθει. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Η ερώτησή μου είναι, Βασίλη, ποια είναι η άποψή σου για τον Γρηγόρη? Και μια δεύτερη, Γρηγόρη, ποια είναι η άποψή σου για τον Βασίλη? Πάμε. Έτσι μπαίνουμε. Κατευθείαν. Ωραία. Λοιπόν, ο Γρηγόρης είναι το έτερο μου ήμιση. Το alter ego μου, το αίμα μου. Δηλαδή, τι άλλο να είναι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το αίμα μου. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ. Ο Βασίλης είναι ένας φοβερός τύπος, με τον οποίο έχουμε ταιριάξει πάρα πολύ. Έχουμε κουμπώσει. Ό,τι λείπει τον ένα το έχει ο άλλος κτλ. Σε αυτές τώρα τις προβοκατόρικες ερωτήσεις από αυτούς τους παπαγιώτες τώρα τους, μην τους χαρακτηρίσω. Του Κυριακίδη, τους έχουμε, τα παιδιά του Κυριακίδη που όπου τα πετυχαίνουμε στο παρκέ ξέρουν αυτοί. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα τα ξαναπούμε από κοντά με αυτόν. Θα μπορούσαμε να σας χαρακτηρίσουμε δηλαδή σαν τους γέρους από το Muppet Show, ένα όχι, τέτοιο αυτοί, πράγμα. Όχι, αυτοί είσαι εσύ με τον Ντρούπι, οι γέροι του Muppet Show είστε εσείς. Εμείς είμαστε άλλο, κάτι άλλο. Άλλο. Δεν ξέρω τι, αλλά κάτι άλλο σίγουρα. Άλλο εντελώς. Μάλιστα. Οι γέροι τσακώνονται, εμείς δεν τσακωνόμαστε. Όχι, αλήθεια είναι όχι. Ο ένας, η αλήθεια είναι ότι κρατάει τον άλλον. Κάτι λέει, κάτι λέει. Αυτό το επιβεβαιώνω μετά από τόσα χρόνια, συνυπογράφω. Να σου πω, σε όλα τα podcast έτσι φωνάζεις? Βεβαίως. Εννοείται. Όχι, εντάξει, πάλι καλά. Μιλάς από απόσταση, γι' αυτό ευτυχώς. Ναι, έχω μάθει. Είναι εμπειρία πλέον. Ναι, συνεχίζω. Λοιπόν, Θεοφίλης από μία συν μία. Βασίλη και Γρηγόρη, για χαρά. Θεοφίλης από μία συν μία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πώς σκεφτήκατε αυτή την ιδέα του μπασκετάκι. Πού ήσασταν όταν το σκεφτήκατε και αν περιμένατε όλη αυτή την αγάπη και όλη αυτή τη συμμετοχή από απλούς παίχτες μέχρι και παίχτες μεγάλων κατηγοριών. Ευχαριστώ. Πάντως, εμείς ευχαριστούμε. Πάντως, μιλάνε πολύ αισθησιακά με τις στιγμές. Ναι, το πάνε λίγο. Μεταξίδεψε με τη φωνή του, μεταξίδεψε. Εγώ έτσι όπως ξεκίνησα άλλο περίμενα, θα πήγαινε κάπου αλλού η κουβέντα. Μεταξίδεψε στο Περιστέρι στη Βεάκη, ναι. ένα απόγευμα. Πήγαινε το Βασίλη, πήγαινε το και εσύ έτσι. Ένα βροχερό χειμωνιάτικο βράδυ. Ήψαμε 3-4 βότκες, ναι. Τα είπαμε όπως έπρεπε. Ναι. Και μου τα πω Γρηγοράκη στην ιδέα. Ναι. Καταρχήν μου είπε το όνομα. Μόλις μου είπε το όνομα, τελειώσαν όλα. Μπασκετάκι. Ο Γρηγόρης είπε το όνομα. Ναι. Είχαμε τα βαφτίσια. Βαφτίσια. Νονός δηλαδή. Εσένα Βασίλη σου κάνει κατευθείαν. Τελειώσαμε εκεί. Τελειώσαμε εκεί, ναι. Ιδέα ήρθε. Από την ανάγκη να δούμε αυτό που θα θέλαμε να ζούμε εμείς. Έτσι ξεκίνησε. Η βότκα βοήθησε. Όχι, okay, σε πραγματικό χρόνο όντως έγινε έτσι. Δηλαδή, ακριβώς όπως το λέει. Πάμε στο Περιστέρι, στη Βεάκη. Ναι. Ξεκινάμε με καφέ. Αρχίζει χοντρένει το πράγμα. Αλλάζουμε μαγαζί. Πάμε απέναντι. Είμαστε σε δύο αντικρίστα μαγαζιά. Πάμε στο απέναντι μαγαζί. Ξεκινάμε τα αυτά. Μπασκετάκι του λέω. Τέλος μου λέει. Εδώ είμαστε. Ξεκινάμε. Και μετά από πόσο καιρό από τη στιγμή που έγινε αυτή η βραδιά, έγινε και ο πρώτος αγώνας? Χειμώνας ήταν, Σεπτέμβρη ξεκινήσαμε.
5-6 μήνες, ναι, που χρειάζεται. Νομίζω ήταν, ήταν Μάιος, δεν έχει μονάς χειμώνας. Τέλος πάντων, μετά από, ναι, μετά από 5-6 μήνες εκεί. Αυτά. Εσύ δεν θέλω να παρεμβαίνεις και να κάνεις έξτρα. Ό,τι θέλεις να το μάθεις, θα το μάθεις στη ροή της συζήτησης. Δεν θέλω να παίρνει πρωτοβουλίες, Αντώνη. Ποτέ δεν παίρνει πρωτοβουλίες. Για να δείτε, για να δείτε τι γίνεται κάθε φορά. Δεν ξέρω, ξεφεύγει από τον έλεγχό μου σήμερα. Εγώ αυτό βλέπω. Για πάμε. Έχουμε δημοκρατία, το podcast είναι δημοκρατικό. Θα λέει ό,τι θέλει ο Αντώνης μας. Δεν ξέρω γιατί τώρα δεν έγινε bullying. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Δεν είναι. Μην πλατιάζουμε. Πάμε. Πάμε. Η πλάτστερο που ακούγεσαι από θετικά, ξεχασέτες. Λοιπόν, Βαζέος Κομόντο. Παιδιά, μιας και εγώ σπούδε σα sports management, θα ήθελα να μάθω από πού εμπνευστήκατε για να φτιάξετε αυτή την διοργάνωση. Ποια ήταν τα steps και ποια ήταν τα βήματα για να τελειοποιήσετε, πόσο εύκολο ήταν και τι ιδέες έχετε για το μέλλον. Αυτό, ευχαριστώ πολύ. Αδερφέ μου. Βαζέο. Αυτά, Βαζέο αδερφέ μου, αυτά δεν μπορώ να τα αποκαλύψω. Μπορούμε να βρεθούμε οι δυο μας, να σου πω ό,τι θες. Με το αζημίωτο. Τώρα εντάξει. Μπορείς να φέρεις και το Γιαννούλη, Βαζέος Γιαννούλης, να μην είσαι μόνος. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω περαιτέρω αυτά. Απάντησε τουλάχιστον αν ήταν εύκολη διαδρομή μέχρι να βρεθούμε στο πρώτο επίσημο ή όχι. Αν είχαμε... Η διαδρομή δεν είναι καθόλου εύκολη. Εύκολη. Ζήσαμε το κράτος της γραφειοκρατίας κτλ. Τι να σας πρωτοπώ τώρα. Ας το, θέλουμε ένα podcast μόνο γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν είναι λογικό να αναρωτιέται κάποιος που το έχει σπουδάσει, γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο να παρουσιαστεί και σε πανεπιστημιακή αίθουσα το project και τα λοιπά. Όντως είναι αυτό γεγονός από τα παιδιά της Έργη. Εντάξει, ήταν, είναι case study, πραγματικά. Δηλαδή, όντως κάποιος που ενδιαφέρεται και το έχει σπουδάσει, του αρέσει, θέλει να μάθει. Μην περιμένει όμως να ακούσει αυτό το formal, ότι ξέρεις τι, είχε γίνει ένα πλάνο, γίνανε ένα, δύο, τρία πράγματα. Δεν έχει γίνει έτσι. Με πολύ μεράκι ξεκίνησε και... Και ήθελε και λίγο τύχη. Ναι, και εξελίχθηκε και με τύχη και με πολύ ξενύχτηκε όλα. Ελπίζουμε να καλυφθήκατε. Καραΐσκος Pink Paper. Γεια σε όλους. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο ήταν το όραμα πίσω από την ιδέα για τον μπασκετάκι και αν αυτό το όραμα έχει φτάσει στο 100% ή έχουμε και άλλα πράγματα να δούμε στο μέλλον. Διψάει ο κόσμος. Και εμείς θέλουμε να ρωτήσουμε τον Καραΐσκο τι αρχηγά είναι ο Γκαμπόσος. Όχι, δεν μπορούσα να το έλεγα. Τέλος ο αρχηγός. Λοιπόν, το όραμα. Το όραμα είναι, ήτανε, να, αυτά που θέλαμε να ζούμε, να τα κάνουμε πράξη. Έτσι, αυτό που θέλαμε να παίρνουμε εμείς, να βλέπουμε, να κάνουμε, να ρένουμε, να το κάνουμε πράξη. Μπαίνω, βλέπω τα στατιστικά, βλέπω πως έχω παίξει τον αγώνα. Αυτά εννοείς, φαντάζομαι. Όλα. Πάω, παίρνω παπούτσια, φοράω την κοπέλα μου, βάζω τα έτσι μου, τα μανίκια μου, σηκώνομαι, γράφω τα τρίποντά μου, το βλέπω στην τηλεόραση, το δείχνω στους αδέλφους μου, το δείχνω στο παιδί μου και προχωράμε. Και κάθε μέρα ασχολούμαι πιο πολύ με το μπασκετάκι. Όχι, δεν έχουμε φτάσει στο 100%. Το 100% όχι, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Ταβάνι ο ουρανός. Ταβάνι, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Πολύ. Λοιπόν, ο Φώτσο Δουκάκης, που είναι ο επόμενος. Φωτάρας ο Δουκάκης. Να ξέρετε ότι οριακά δεν έκλαιγε όταν έκανε τις ερωτήσεις. Φωτάρας ο Δουκάκης. Έκανε κατάθεση ψυχής ο Φώτης. Λοιπόν. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Βασίλη. Είμαι ο Φώτης Οδουκάκης από τους All Stars. Θα ήθελα πριν ξεκινήσω να ρωτήσω κάτι, να πω πόσο όμορφο αισθάνομαι και εγώ και όλη η ομάδα τα τελευταία 8 χρόνια που βρισκόμαστε στη διοργάνωση. Είναι το δικό μας δεύτερο 87, θα τολμήσω να το πω έτσι, ένα συνεχόμενο 87, ένα 87 που δεν φαίνει το μπάσκετ σε εμάς μόνο κάθε Σαββατοκύριακο, αλλά όλη τη βδομάδα με όλα αυτά που έχετε στο μυαλό σας. Μια προφανής ερώτηση θα είναι πού σκοπεύετε να το φτάσετε, αλλά επειδή υπάρχει τεράστια τρέλα στο μυαλό και των δύο, θα προτιμήσω να μην ρωτήσω αυτό και θα προτιμήσω να μας εκπλήσετε ευχάριστα βδομάδα τη βδομάδα. Θα ήθελα να επικεντρωθώ κυρίως στους ανθρώπους Γρηγόρη και Βασίλη, Βασίλη και Γρηγόρη. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια ήταν στις αρχές, όταν ξεκινούσατε όλο αυτό, ποια ήταν η πιο μπασκετάκι στιγμή που είπατε, ξέρεις τι, αυτό θα πάει πολύ ψηλά και θα δώσουμε όλο μας το είναι να το πάμε όσο ψηλότερα γίνεται. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια να έχετε και να περνάμε πάντα όμορφα με μπασκετάκι και όχι μόνο. Εντάξει, ο Φώτης
Σας το είπα από τις καλύτερες ερωτήσεις και από τις καλύτερες εισαγωγές. Συγκινητικός, εντάξει. Ό,τι και να πούμε εν λίγο, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Τιμή μας, τα παιδιά που παίζουν να λένε τέτοιες κουβέντες. Ο Φώτης είναι αυτό που θέλουμε. Είναι μπασκετάκι. Είναι αυτό, μπασκετάκι. Αυτό. Δεν υπάρχουν. Είναι, αυτό είναι το μπασκετάκι. Αυτή γιατί άνθρωποι... να πούμε οι φώτιδες, ότι είναι. Οι φώτιδες. Οι φώτιδες, ναι, γιατί αυτό. Είναι σε μια ομάδα που θεωρητικά δεν κάνει πρωταθλητισμό, δεν γεύεται την νίκη σταθερά όπως μπορεί να γίνονται με άλλες κι άλλες, να γίνεται με άλλες κι άλλες. Δεν είναι αυτό σκοπός η νίκη. Ακριβώς. Ζει το ταξίδι, αυτό ακριβώς. Οπότε και έχει διπλή σημασία αυτό ήταν και αυτή και η πεμπτουσία βασικά της διοργάνωσης τώρα, να λέμε την αλήθεια. Για μένα η πιο μπασκετάκι στιγμή που έζησα και τη θυμάμαι και τη σκέφτομαι συχνά και τα λοιπά στο ξεκίνημα ήταν το πρώτο All-Star Game που κάναμε με φιλανθρωπικό σκοπό για τα παιδιά της Φλόγας που γέμισε το γήπεδο, γέμισε το γήπεδο, δηλαδή είχαμε πάθει σοκ και έδειχνε το πόσο ανάγκη και αγάπη υπάρχει για όλο αυτό που στην πορεία θα ερχόταν, το οποίο δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε φυσικά. Αυτό για μένα. Το πιο πρόσφατο φυσικά. Είναι αυτό που ζούμε με το μπασκετάκι αμέα, οπότε... Αλλά είναι σε δεύτερο χρόνο, τόσο έχει έρθει πολύ πιο μετά. Το ξεκίνημα για μένα πιο μπασκετάκι στιγμή ήταν αυτή. Βασίλη. Πιο μπασκετάκι στιγμή. Ήταν όταν οι Άμπαλιθίτε κάναν την πρώτη τους νίκη και μπήκαμε στα ποτήρια της Φέας. Μπήκα μέσα στα ποτήρια με την κάμερα που είχαμε ξεκινήσει. Δεν ήταν οι Άμπαλιθίτε. Ποιοι ήταν? Η Χαρμάνη Μιλάνο. Η Χαρμάνη Μιλάνο. Εντάξει, ίδια αφημί είναι τώρα. Η Χαρμάνη. Α, εκδημές 24. Και μπαίνω μέσα με την κάμερα και σπάνε τα ποδητήρια μετά από 6-7. Χαρμάνη Μιλάνο. Υπάρχει το βίντεο. Χαρμάνη Μιλάνο. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τελειώσε όλα. Αυτό είναι. 8-9 συνεχόμενε ήττε, δεν ξέρω. Η πρώτη του νίκη ήταν στην πρώτη χρονιά τη διοργάνωση. Επί των αδιάβροχων, να θυμάμαι. Ναι, επί των πρωτοπόρων. Των πρωτοπόρων αδιάβροχων. Πάρα πολύ ωραία. Επόμενος είναι ο κριτικός από τους Αμπαλίες. Ήταν λίγο αγχωμένος ο κριτικός, δεν ξέρω. Γιατί? Δεν ξέρω που νόμιζε ότι απεύθυνε την ερώτηση, αλλά να τον ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Στα 10 χρόνια λειτουργίας σας έχετε καταφέρει και έχετε προσεγγίσει πάρα πολύ κόσμο και ομάδες και παίζουν μπάσκετ, δηλαδή κάνουν αυτό που αγαπούν. Πιστεύετε στην επόμενη πενταετία θα έρθουν και άλλα άτομα κοντά σας, στο τουρνουά σας. Θα διπλασιαστούν οι ομάδες, θα διπλασιαστεί ο κόσμος που θα συμμετέχει σε αυτό. Δεν ξέρω αν έχει άγχος μου και δεν βρει θέση. Πάντως, ήταν καημός. Καταρχάς, την έχει γράψει την ερώτηση και διαβάζει. Για να μην γίνει λάθος. Μπράβο του, αυτό δείχνει ότι είναι πολύ σοβαρός και μελετημένος και έχει ασχοληθεί. Εντάξει, αυτά όπως τα φέρει η ζωή τώρα. Δεν είναι να διπλασιάσουμε, να διπλασιάσουμε, να μειώσουμε 100. Εντάξει, να μειώσουμε 100, φαντάζομαι δεν γίνεται. Θα έρθουν σπίτι μας οι υπόλοιποι 100. Αλλά, οκ. Εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτό παίζει και ρόλο και στους χώρους που διαθέτουμε. Δηλαδή, οι ομάδες έρχονται σύμφωνα και με το χώρο που έχουμε να τους βάλουμε. Ναι. Αν δεν έχουμε χώρο, δεν μπορούμε να δεχτούμε καινούριο κόσμο. Παρ' όλα αυτά, ο κριτικός δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Σωστά. Δηλαδή, αμπαλίες είναι. Σωστά. Έχει. Έχουν να πάνε, δεν πάνε. Φεύγουν. Αν ακόψουμε κάποιον, θα κόψουμε κάποιον άλλο. Κριτικέ, μην φοβάσαι, ψυχούλα μου, ήρεμησε. Όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, ο Κέκε, Κεκεμπάνος. Ο Νικόλας. Σίγουρα προβοκατόρικη ερώτηση. Όχι, όχι, όχι. Αποκλείω. Κάνει ερώτηση μόνο για μοιημένους, να ξέρετε. Και τα νεούδια δεν θα την καταλάβουν κιόλας. Εσείς όμως θα καταλάβετε 100% τι λέει. Την καλησπέρα μου από υπότες στους κομισάριους της διοργάνωσης Βασίλη Μπουργαζά και Γρηγόρη Αντωνάκη. Ήθελα να ρωτήσω την επόμενη σεζόν αν υπάρχει το ενδεχόμενο να κάνουμε κλήρωση σαν event όπως κάναμε παλιά, δηλαδή σε μαγαζί και όλα αυτά που ήταν ένα ωραίο έτσι γεγονός. Σας το είπα! Επιτέλους μια σοβαρή ερώτηση. Σας το είπα! Ναι. Μια ερώτηση που αξίζει μια πολύ μεγάλη απάντηση. Ναι, θα γίνει. Να ενημερώσουμε ότι παλιά που ήμασταν εμείς και εμείς. Και χωράγαμε σε ένα μαγαζί. Έτσι. Μαζευόμασταν και κάναμε μπαλάκια. Βάζαμε μέσα και κάναμε μπαλάκια και τα βγάζαμε και δεν ήξερες ποιος θα πάει πού.
Έτσι, μπράβο. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Για να ενημερώνονται και καινούργοι. Έτσι, μπράβο. Από παλιά είχαμε κάνει ένα event, μια εκδήλωση κάποια στιγμή, όταν κάναμε ακόμα pre-season, που οι τελευταίοι είχαν κλειδωθεί μέσα στο μαγαζί. Χαράματα. Έμεινε άνθρωπος ο οποίος τον χάσαμε πραγματικά. Και τότε, την επόμενη μέρα μάθαμε ότι είχε μείνει μέσα. Και ευτυχώς υπήρχε πόρτα που άνοιγε με πους από μέσα προς τα έξω. Βγήκε όταν ξύπνησε, είχε κοιμηθεί στην τουαλέτα. Και γελάς, αλήθεια είναι. Αυτά. Υπάρχει ονοματεπώνυμο. Κωνσταντίνος Μη, δεν θα πω το επώνυμό του. Λοιπόν. Παίζει ακόμα. Όχι, όχι, όχι. Ναι, και τίποτα. Απλά βγήκε, έκλεισε την πόρτα, όλα καλά. Το μάθαμε την επόμενη μέρα. Οπότε, εν ολίγη σας λέμε ότι αν θέλετε να γίνει κλήρωση, πρέπει να έρθετε σκληροπυρηνική. Έχετε το hangover 10. Έτσι. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι από το Χανιώτη από τη Hood, ο οποίος πατάει επάνω σε αυτό που είπες, σαν πιο μπασκετάκι στιγμή. Και καλύτερα μελομακάρονα κουραμπιέδες λουκούμια της πόλης. Εννοείται. Ναι, ναι. Δημήτρης Χανιώτης. Έτσι, να το περιστέρι. Να πενέψουμε πάρε και το σπίτι. Πάρε διαφήμιση, πάρε γιατί το αξίζει και είναι φοβερό παιδί. Να πενέψουμε και το σπίτι. Να πέσει το βίντεο. Λοιπόν, άκου τι αναρωτιέται. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ρωτήσω τα παιδιά αν έχουν σκοπό να βάλουν ένα τύπου All-Star Game έτσι, στη μέση τη σεζόν. Νομίζω θα είχε την πλάκα του. Λοιπόν, έχουμε κάνει All-Star Game. Ξεκινήσαμε φέτος και ξανακάναμε στο Αγρίνιο. Πρέπει να κάνουμε και στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κάνουμε All-Star Games στην Αθήνα. Η δυσκολία μας είναι πώς θα διαλέξουμε ανάμεσα στους 200 ομάδες, τους 20, 30, 40, 50 παίκτες. Θέλουμε να είναι όλοι εκεί. Αυτή είναι η δυσκολία μας. Δεν υπάρχει άλλος λόγος που δεν κάνουμε το All-Star Game. Αυτό μας δυσκολεύει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το θέλουμε, μας αρέσει, το λατρέψαμε όταν το κάναμε. Όσοι δεν το έχουν ζήσει θα το λατρέψουν και όσοι το ζήσανε τις πρώτες φορές. Το ζητάνε σαν τρελή. Και εμείς θέλουμε να το κάνουμε. Πώς θα γίνει η επιλογή είναι το πρόβλημά μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εκτός και σας βάλουμε να σκοτωθείτε μεταξύ σας, να ψηφίζετε από κάτω και να τους πετάξετε μόνοι σας έξω και να τους βάλετε μέσα. Δεν βλέπουμε κάποιον άλλο τρόπο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Τζαβέλα από Amphidexius. Ποια είναι η αγαπημένη σας κατηγορία στο μπασκετάκι και γιατί? Και αν θα υπάρξει στο κοντινό μέλλον πρωτάθλημα αντίστοιχο, όπως έχουμε σήμερα για τις γυναίκες. Ο Τζαβέλης έχει κάνει δύο ερωτήσεις. Έχουμε και μετά. Απαντάμε πρώτα σε αυτή και θα πάμε μετά στη συνέχεια στην επόμενη. Πάντα πρέπει να ξεκινάμε από κάτω προς τα πάνω. Από κάτω προς τα πάνω. Η στήριξη έρχεται από κάτω προς τα πάνω. Οκ. Okay. Καλό το επίπεδο της Elite. Πολύ καλό το επίπεδο της Master. Τέλειο της Evolution. Αλλά κάτω γίνεται. Εκεί γίνεται ο χαμός. Η αγαπημένη σου ποια είναι? Δύο, ρε φίλε. Είναι δύο, τι ρε, εκεί γίνεται το χαμός, εκεί γίνεται η σφαγή. Εκεί είναι. Γρηγόρη, όλο το ψωμί είναι εκεί. Δύο. Το ψωμί είναι εκεί. Γυναικείο πρωτάθλημα, να πω, να πατήσω και αυτό. Ναι. Γυναικείο πρωτάθλημα, κατά καιρούς εμφανίζονται κοπέλες που ενδιαφέρονται, ρωτάνε και αυτά. Δεν είναι εύκολο, γιατί οι γυναίκες από μια ηλικία και μετά, στην αντίστοιχη των αντρών που πάνε και παίζουν, έχουν παιδιά, έχουν τέτοια, είναι πολύ πιο δύσκολο. Και αυτό είναι το. Γι' αυτό δεν το έχουμε κάνει ακόμα, ας πούμε. Κάναμε κάποια στιγμή μια πιο σοβαρή προσπάθεια. Αλλά δεν έχω δώσει. Εντάξει, δεν ξέρω. Θα δούμε. Ποτέ μιλες ποτέ. Μακάρι, άμα μπορέσουμε. Why not. Next. Ποια είναι ή ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση, δυσκολία που έχετε έρθει αντιμέτωποι με αυτό το project που έχετε δημιουργήσει? Και αν γυρνάγατε 10 χρόνια πριν, τι θα αλλάζατε, αν αλλάζατε? Δεν αλλάζουμε. Με τίποτα δεν αλλάζουμε. Τίποτα. Τίποτα δεν αλλάζει. Η δυσκολία μας ήταν να βρούμε τους χώρους, να βρούμε τα γήπεδα. Δυστυχώς η Αθήνα μας δεν έχει χώρους. Βήμα-βήμα να βρίσκουμε τους χώρους για να μεγαλώνουμε. Ήταν πολύ δύσκολο να ξεκινήσουμε στη ΦΕΑ και στο Κάρβουνο τότε. Μετά να βρούμε τα εκπαιδευτικά Πλάτωνα. Μετά. Οι ομάδες ερχόντουσαν. Εμείς δεν βρίσκαμε χώρους. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μας δυσκολία, ήταν αυτή. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ναι, και εξακολουθεί παραμένει, για να μεγαλώσει ή οτιδήποτε. Εγώ θα προσέθετα σε αυτό και το... Δηλαδή, okay, μπορεί να μην φαντάζει τόσο δύσκολο σε κάποιους, αλλά πάντα παραμένει η δυσκολία να έχουμε αξιόλογο και σοβαρό μπασκετάκι team, το οποίο προσπαθούμε να το βελτιώνουμε και να βελτιώνονται και τα παιδιά και να είναι αγαπημένα και μεταξύ τους κτλ.
Ο μεγαλύτερος βαθμός δυσκολίας μετά τα γήπεδα είναι να έχουμε τα παιδιά που πρέπει στα γήπεδα. Και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι τα πάμε πολύ καλά. Βεβαίως. Χωρίς να πούνε αυτοί εδώ οι κλόουν απέναντι. Ναι, εμείς είμαστε καλύτεροι γι' αυτό. Όχι, όχι. Θα πω ότι το εγχείρημα πάει πολύ καλά. Που εγώ ανέχομαι ένα εξάμεινο τουλάχιστον αυτή τη στιγμή τον Αντώνη. Αντώνη μου. Μίλα, ρε. Τι να πω, κάτι να πω. Τι όταν κλείσει τα μικρόφωνα, φοβάσαι. Πάμε στην παρακάτω ερώτηση. Λοιπόν, προχωράμε στον Σκιαδόπουλο από τα Γκραν Μανάρια. Τώρα όμως νομίζω ήταν ο Πάρης ο Σκιαδόπουλος. Λοιπόν, καλησπέρα. Πρώτη ερώτησή μου είναι, τα παιδιά τι θα άλλαζαν, τι θα βελτίωναν, έτσι ώστε να ανέβει κι άλλο το προϊόν που λέγεται μπασκετάκι. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που θέλουμε να αλλάξουμε. Μέρα-μέρα, χρονιά-χρονιά. Ακούμε, μαζεύουμε, βλέπουμε τι γίνεται γύρω-γύρω. Ξεσηκώνουμε και από τα πρωταθλήματα τα άλλα, πες τα όλα. NBA, Ευρωλίγκες. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, okay. Τους δίνουμε ιδέες, τους δίνουμε ιδέες. Ναι, οκ. Okay. Όταν κάναμε εμείς παρακάμερα. Τους δίνουμε ιδέες. Εντάξει, στο NBA όχι, αλλά στα πιο κοντινά σίγουρα. Okay. Όταν έκανες εσύ παρακάμερα που μπαίνες στη μέση του γηπέδου και τραβάγες και έτρεχες μετά γρήγορα να βγεις έξω. Να τρώει για την παρακάμερα, όχι. Μόνο όποιος το έχει δει καταλαβαίνει τι λέω. Οι άλλοι τώρα, ό,τι και να φανταστούν, δεν μπορούν να φανταστούν. Έχουν γραφτεί χιλιόμετρα στα παρκέ, παιδιά. Έχει βγει με κόπο και υδρότητα αυτή η δουλειά. Σαβούρ να προσπαθεί να κάνει το ίδιο, να κουτρουβαλάει, να πέφτει, να σηκώνεται. Να λέμε τώρα, εδώ έχουμε δει τώρα. Λοιπόν, στη συνέχεια, έχουμε ομάδες οι οποίες μπορεί να είναι πάνω από 6-7 χρόνια στη διοργάνωση. Το λογικό είναι ότι κάποια στιγμή έρχεται ο χρόνος που θεωρούν ότι μεγαλώνουν κι αυτοί. Η επόμενη ερώτηση αφορά αυτό το κομμάτι και έρχεται από το μακριά τους Harry Canes. Και αναρωτιέται. Harry Canes, θέλουμε να ρωτήσουμε το εξής. Εάν η διοργάνωση προτίθεται να κάνει ηλικιακές κατηγορίες και όχι μόνο βάσει της βαθμολογίας, αλλά και βάσει της ηλικίας. Θα ήταν κάτι το οποίο πιστεύω θα βοηθούσε πολλούς και θα προσέλκυε και άλλες ομάδες. Αυτά. Ήταν μια κραυγή βοήθειας. Κραυγή βοήθειας. Εν τω μεταξύ, μόλις τελειώνα. Το πυρούνι που ακούγεται στο τέλος. Εντάξει, αυτό είναι το πυρούνι. Με γοητεύει, με γοητεύει. Μίλησε στην ψυχή μου. Μόλις τελειώνα την εκάστοτε συνομιλία με τα παιδιά, αυτό που έλεγαν ότι πηγαίνετε κάπου ήσυχα, καθαρά να ακούγεστε. Όπως τώρα, καλή ώρα από το πυρούνι. Λοιπόν, επειδή ένα από εμά και κάνει ερώτηση μέσα από ένα εστιατόριο, ταβέρνα, δεν ξέρω τι, σουμπλατζί, ό,τι είναι. Εντάξει. Τίθεται κατά καιρού το ερώτημα. Για το ηλικιακό, όχι ερώτημα, έτοιμα όπως θέλετε πείτε το. Δύσκολο να γίνει αυτή η διαδικασία. Δεν είναι εύκολο αυτό τώρα, πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχουν και πλέον γήπεδα για να γίνει. Δηλαδή, θα πρέπει να μειωθούν ομάδες, να φύγουν, να τις βάλουμε να επιλέξουν. Θα παίξετε εδώ, θα παίξετε αλλού, θα παίξετε εκεί. Το καταλαβαίνω αυτό που λέει. Επειδή μεγαλώνουμε όλοι, κανείς δεν κερδίζει τον χρόνο. Πλήνω, εκτός από τον Βασίλη Μπουργαζά, φυσικά. Πλην όμως δεν είναι πολύ εύκολο. Αν όμως γίνει, πιστεύω θα παίξουν πολύ δυνατά για κούπα οι Harry Canes. Λοιπόν. Είναι γονατίζα, τι είπα, θα το πει. Όχι, είμαστε συνεπείρες. Λοιπόν, επόμενος στη σειρά είναι εξαιρετικά αφιερωμένος σε σένα, Γρηγόρη Αντωνάκη, γιατί κάνει μια ερώτηση κόλαφο που πιστεύω ότι όσοι ακούσουν το συγκεκριμένο θα πούνε ναι ρε φίλε, γιατί ταλαιπωριόμαστε έτσι και ρωτάει. Ερώτηση πρώτη. Γιατί δεν δίνουμε τη δυνατότητα σε ομάδες να μπορούν να κάνουν αναβολή αγώνων. Μισό λεπτό, δεν έχεις πει ποιος είναι. Καταρχήν ποιος είναι ο κύριος. Ναι. Ο Χριστόπουλος από τη Χάνιμπολ. Ποιος Χριστόπουλος. Αγαπημένο μου Χριστόπουλε. Αγαπημένο μου Χριστόπουλε. Σκέψου εκεί που δεν είσαι ακορδόνια σου και περιμένεις μια εβδομάδα να πάει να παίξεις, να σε παίρνω εγώ και να σου λέω Χριστόπουλε, επειδή ο Τρούπης είχε πάει στην ταβέρνα και έχει πιει μια νταμιτζάνα τσίπουρα, δεν μπορεί να έρθει να παίξει, γιατί επειδή πόσο ξενερώνεις να γίνεται αυτό και πόσο εγώ θες να το αντιμετωπίσω. Γιατί okay, υπάρχουν όντως περιπτώσεις που υπάρχει θέμα. Υπάρχουν όμως και αυτούς που αμολάνε αϊτό, τι να κάνουμε τώρα. Και έρχονται μεθυσμένοι, έρχονται μισοί, έρχονται όπως έρχονται.
Χωρίς τα ρούχα να έχουν ξεχάσει στην ταβέρνα, ό,τι να είναι. Δεν γίνεται όταν μας λείπει ο καλός μας να ζητάμε αναβολή του παιχνιδιού. Ξεκάθαρα. Χάνει πολύ για σένα, λέει. Για σένα, λέει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, παιδιά. Μας λείπει ο καλός, τι να κάνουμε. Λοιπόν, για να ξέρετε και οι υπόλοιποι ότι γι' αυτό δεν δίνονται αναβολές. Και όπως πήρατε όλοι το μήνυμα τις τελευταίες μέρες από τον Γρηγόρη Αντωνάκη, τελειώσαμε με τις αλλαγές, τελειώσαμε με τις αναβολές. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο Σκληράκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παντρεμένος χρόνια και έχει κι αυτός, όπως επίσης πολλοί άλλοι της διοργάνωσης, αυτό το βραχνά κάποιες φορές ότι πάλι θα φύγεις να παίξεις μπάσκετ, να με παρατήσεις εδώ με τα παιδιά, όλη μέρα δουλεύουμε, εσύ έχεις και ένα χόμπι, έχει όλο αυτό. Και κλείσε και 10 χρόνια γάμου, να πούμε προχθές. Χρόνια πολλά να τα κατοστήσεις. Να τα κατοστήσεις. Τι θέλει να μας πει ο Σκληράκης επάνω σε αυτό? Ερώτηση προς Βασίλη και Γρηγόρη Μπασκετάκη κάθε ενδιαφερόμενος. Έχουμε επέτειο. Σου λέει η γυναίκα, ή πας για μπάσκετ ή μην ξαναγυρίσεις στο σπίτι. Παίρνεις την τσάντα και πας για μπάσκετ φυσικά. Πότε θα ανοίξει το μπασκετάκι Airbnb προκειμένου να μείνουμε κάπου μετά από αυτή μας την απόφαση? Ευχαριστώ. Πραγματικό γεγονός να πούμε αυτό, έτσι. Έγινε. Το σπίτι μας είναι ανοιχτό, παιδιά. Έγινε. Το σπίτι μας είναι ανοιχτό να σας φιλοξενήσουμε, αγόρια μου. Ήταν δηλαδή έγινε την μοίρα της επαιτίου του, έφυγε για μπάσκετ. Ναι, ήταν. Έχει αυτό γίνει. Που λέγατε πριν 10 χρόνια να ζήσουν και αυτά, μάλλον ναι, δεν θα ναι, ζήσουν. Ήρθε. Μάλλον δεν θα ζήσουν. Και η σύζυγος εκεί να πω. Α, ήρθε. Και είδε μπάτζερ Σωτηρόπουλου. Έχει ερώτηση. Τέτοιο, ναι, για έχει ερώτηση πάνω σε αυτό στην επόμενη, αλλά απαντήστε πρώτα σε αυτό, γιατί συνεχίζει ο Σκληράκης. Τι να απαντήσουμε για πότε θα κάνουμε Airbnb. Είναι ανοιχτά τα σπίτια μας. Όποιος αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, μπορούμε να το φιλοξενήσουμε εμείς. Καλέστε τα γνωστά τηλέφωνα και θα το λύσουμε το θέμα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Έτσι θα σας αφήσουμε, τα γάμου. Μόνο μπασκετάκι. Να πούμε ότι έρχεται από τον Οροπό η συγκεκριμένη ομάδα, γιατί μπορεί να το ξέρουν οι πολλοί. Οπότε υπάρχει όντως πρόβλημα να βρεθεί ένα σπίτι να μείνουν. Και συνεχίζει. Ερώτηση προς Βασίλη και Γρηγόρη Μπασκετάκι General. Έχουμε επέτειο. Παίζουμε μπάσκετ. Δεν πρέπει μετά να κάτσουμε να φάμε κάπου με τη σύζυγο? Η σύζυγος έρχεται για να μας παρακολουθήσει. Πότε θα ανοίξει το μπασκετάκι ρέστοραν στο μπασκετάκι αρένα? Ο Μαυράκης τώρα πρέπει να χαίρεται πάρα πολύ με αυτές τις ιδέες. Έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες να βγάλουμε την άδεια για νομικό ενδιαφέροντος. Καμινάδα βγαίνει από καμινάδα πάνω. Καμινάδα βγαίνει, δεχόμαστε βιογραφικά από τους ανάλογους σεφ και ψάχνουμε σερβιτόρους. Είμαστε στην αναζήτηση προσωπικού. Όπως στα σκαριά, λοιπόν. Στα σκαριά είμαστε. Παρ' όλα αυτά, οι ταβέρνες στην Πάρνηθα δίπλα προσφέρουν τα πάντα. Πολύ κοντά, είναι, πολύ κοντά είναι. Έχουμε μάθει για μεγάλα γλέντια αρκετές φορές μετά από τους αγώνες. Βάλε με εκεί να παίξω, γιατί μετά θέλουμε να πάμε να πλακωθούμε στο φράγκο. Λοιπόν, υπάρχει ένα φαινόμενο που δεν είναι εννοείται θετικό. Θέλουμε με κάποιο τρόπο να το μηδενίσουμε τελείως. Αλλά καλώς ή κακώς, επειδή υπάρχουν και παλμοί, υπάρχουν και νεύρα των Αντάλλων, υπάρχει ένα φαινόμενο ότι τσακώνονται λίγο περισσότερο. Ο Σταματόπουλος από την Intercity, λοιπόν, αναρωτιέται. Λοιπόν, ερώτηση προς τους Adam Silver και David Stern του μπασκετάκι The League. Ποιο ήταν, και εδώ να πούμε ότι καταδικάζουμε τέτοιες ενέργειες και πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά, το χειρότερο, παύλα καλύτερο, βρωμόξυλο που έχουν ζήσει στη διοργάνωση όλα αυτά τα χρόνια? Λοιπόν, άκουσα. Έλα, Βασίλη, μετά από 11 χρόνια και χιλιάδες παιχνίδια, χιλιάδες πραγματικά, βρωμόξυλο δεν έχει πέσει, σοβαρό. Να πούμε την αλήθεια. Έλα τώρα. Σοβαρό βρωμόξυλο δεν έχει πέσει. Δηλαδή, εντάξει. Έχουν γίνει σκηνικά, ναι. Να μην θυμηθούμε, δηλαδή, το πειράγμα Σχαβαλένθια. Έλα τώρα. Να μην θυμηθούμε. Λοιπόν, καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Από όπου και αν προέρχεται. Κώστα ψηλέ, ξανθέ, φίλε μας Βίκινγκ, τι να σου πούνε όλοι αυτοί. Δεν υπάρχει κανείς. Η πρώτη χρονιά. Ξέρει αυτό. Το πρώτο συμβάν. Ήταν το καλύτερο. Ξέρουν. Έτσι, μπράβο. Να πούμε ότι έχει απολυθεί αυτός ο γελίος
που έκλεισε την κάμερα εκείνη τη μέρα. Γιατί θα είχαμε τώρα φοβερό υλικό. Το μόνο βίντεο που δεν έχουμε είναι αυτό, της πρώτης χρονιάς. Αυτό. Άρα αν έπρεπε να δώσετε ένα μάτς, ποιο θα ήτανε? Ναι. Να δώσετε ένα μάτς. Έχει πέσει κι αλλού ένα. Ναι. Πες το, ποιο είναι? Στη Βάρη. Ναι. Oh. Αυτό ήταν το χειρότερο. Ναι, φαξ. Φαξ. Όχι, φαξ. It was fact. Αλλά το fact σε αυτό το ξύλο είναι ότι το παιχνίδι τελείωσε, παιδιά. 2,5 ώρα το βράδυ, αλλά είχε τελειώσει. Why not? Μετά το ξύλο που είχαμε... Κρέπες στην κλειφάδα μετά. Είχαμε δει. Όλοι μαζί, αγκαλιασμένοι, ρε παιδιά, να παίξουμε το παιχνίδι. Δηλαδή, ό,τι έγινε, έγινε, ας ξαναπούμε να παίξουμε. Κλασικά, πέφτουν εκεί, ό,τι γίνεται, τσακώνουν. Εντάξει, τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι τηρουμένων των αναλογιών και της ποσότητας αγώνων κτλ. Δεν είναι τόσα πολλά τα περιστατικά, ευτυχώς. Okay, πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Προσπαθούμε, αποβάλλοντας κόσμο, τιμωρώντας τα λοιπά, να το περιορίζουμε. Ας μας βοηθήσουν λίγο και τα παιδιά να μην τσακώνονται. Μεγάλα παιδιά είναι, μπορούμε να τα λύνουμε αλλιώς. Εντάξει. Θα φάμε και μία παραπάνω, θα δώσουμε και μία. Οκ. Okay. Γιατί όποιος σηκώσει το χέρι. Να μην ξεφεύγουμε. Όποιος σηκώνει το χέρι του θα φεύγει. Δεν γίνεται. Δεν ξαναέρχεται. Δηλαδή χάνει όλο αυτό. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Και στη συνέχεια έχουμε έναν υπότροπο, ο οποίος ούκο λίγες φορές έχει βρεθεί στο εδόλιο. Ο Δημήτρης ο Βερτάκος. Και σας ρωτάει. Τελικά ισχύει ότι τις πειθαρχίες αποφάσεις τις παίρνετε βάσει των κομματικών προτιμήσεων? Ξεκινάμε από τις οπαδικές προτιμήσεις και μετά πηγαίνουμε στις κομματικές προτιμήσεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό, παιδιά. Δηλαδή, ναι, τι είσαι, Δημήτρη μου? Α, ναι, τώρα θα πας καλά. Επιτέλους, μια ερώτηση to the point, επιτέλους. Εντάξει, Δημήτρη μου, ξέρεις τώρα εσύ, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Τόσα χρόνια. Τα μάθω όλη η Ελλάδα, καταρχάς. Ότι αυτοί είμαστε και τα λοιπά. Ο Τσορτός τώρα, παραμένοντας στην ίδια θεματολογία, μας λέει, αλλά κάνει και μια παράκληση προς το τέλος. Καλησπέρα ή μάλλον καλημέρα. Ελπίζω να μην άργησα μάλλον, αλλά έχω δύο ερωτήσεις για τους κομισάριους. Λοιπόν, πρώτον, επειδή τώρα το τελευταίο καιρό υπάρχει ένας θυμός ανεξήγητος σε όλο τον κόσμο, πώς διαχειρίζονται όλη αυτή την κατάσταση παιδιά που ξεφεύγουν που και που και με όλα αυτά που γίνονται χωρίς λόγο σε κάτι το οποίο είναι χόμπι ουσιαστικά του μπασκετάκι? Και δεύτερον, μετά το περιστατικό με τον πανηγυρισμό του Γιούλ, πώς σκοπεύει η Λίγκα να κινηθεί και αν πρόκειται να απαγορέψει σε τοξοβόλους τύπους σαν τον Μπαλάσκα να πανηγυρίζουν με αυτόν τον τρόπο? Ευχαριστώ και καλό βράδυ. Γελάει. Τα λέει και γελάει. Όταν ο Μπαλάσκας έβαζε τρίματα και έκανε τόξα, ο Γιούλ έβαζε τους κόνους κάτω και έκανε τρίπλες. Μπορούμε να τα συγκρίνουμε κάποια πράγματα. Καταρχάς, κόβονται τα τόξα. Δηλαδή, θα βγει η Θεοπούλα και θα πει κόβονται τα τόξα. Δεν κόβονται τα τόξα. Λοιπόν, από θυμό, το μόνο που θέλουμε να. Το μόνο πράγμα που θέλω εγώ να σκέφτομαι να έχω θυμό είναι το τραγούδι της Παόλα, τίποτα άλλο. Να ηρεμήσουμε όλοι, να χαλαρώσουμε, να τα απολαύσουμε. Πώς διαχειρίζεσαι όμως? Όποιος θυμώνει, να παίρνει δύο βαθιά ανάσες, να βγει τη αλλαγή, να βγαίνει έξω, να παίρνει δύο ανάσες. Θα του φταίει ο διαιτητής, ο Αντωνάκης, ο Μπουργάζας, που Μιουντεγά και αυτά. Οκ. Okay. Θα το λύσουμε αλλιώς όμως. Μην τσακώνεστε με τα λαπεδάκια. Πάρτε μας τηλέφωνο μετά από μία ώρα, δύο ώρες την άλλη μέρα να μας πείτε ότι είμαστε λακεσμά και φταίμε εμείς γιατί ξέρω εγώ κάτι, οι διαιτητές κτλ. Οκ. Καλύτερα να τσακώνεστε με εμάς στα τηλέφωνα παρά με τους αντίπαλους παίχτες ή με τους δικούς σας συμπαίχτες, γιατί πάμε και αυτά. Τα ζήσαμε και φέτος και αυτά. Αγαπημένα σε πόλια. Περιμένω ερώτησή του σε λίγο. Εντάξει, λοιπόν, ηρεμήστε όλοι, χαλαρώστε, απολαύστε το. Αλλιώς μην έρχεστε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τι να πω. Δηλαδή, άμα είναι άρεσε να πλακώνεσαι, μην έρχεσαι, άστο. Ωραία. Στην περίπτωση λοιπόν που έχει γίνει. Ναι. Και μετά καταλαβαίνει αυτός ότι εγώ τώρα είμαι για να φεύγω. Ναι. Πρέπει κάπως να κάνω μια διαχείριση και κάπως να τους πείσω να μην με διώξουν. Όχι, καπάρει τηλέφωνο και θα πει ναι, αλλά αυτή και ο άλλος. Δηλαδή, σκίστε και τον άλλον. Μα ναι, ναι, του την έδωσα, αλλά πρώτα φταίει αυτός. Όχι εγώ. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, θα κάνουμε. Όχι, ξέρεις τι, το πρόβλημα είναι το εξής. Και να πούμε ότι εμείς δεν θέλουμε αυτό να τον διώξουμε, τον οποιοδήποτε, και να πούμε, ωραία, θα βρούμε έναν τρόπο. Ποιος ήταν αυτός? Θα κάνει μια κατάθεση 200 ευρώ στο χαμόγελο του παιδιού.
Ωραία. Ή στο, στη φλόγα, στο ένα στο άλλο. Μα θα το ξανακάνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Συνήθως αυτός το κάνει μία-δύο, θα το κάνει και 10. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αλλιώς θα είχαμε κάνει πλούσια τα ιδρύματα που βοηθάνε τον κόσμο. Ωραία. Λοιπόν, ο Μίτσης από τους Most Wanted. Καλησπέρα. Χρήστος Μίτσης από Most Wanted, λοιπόν. Και έχω κάποιες ερωτήσεις για το podcast. Ακούμε. Η πρώτη ερώτηση είναι εάν σκοπεύει το μπασκετάκι, λογικά το καλοκαίρι, να κάνει ένα μίνι πρωτάθλημα τριήμερο λογικά με κάποιες ομάδες από Αθήνα και από επαρχία που έχει πλέον πρωταθλήματα. Η δεύτερη ερώτηση, για να το διασκεδάσουμε και λίγο, είναι για τον κύριο Μπουργαζά. Τι θα έλεγε εάν κάποια στιγμή κοντά στο Πάσχα κανόνιζε έναν ωραίο αγώνα όλα τα παιδιά που δουλεύουν για τον μπασκετάκι εναντίον μιας ομάδας που θα φτιαχθεί από κάποιους παίχτες ομάδων. Αυτό. Πείτε μας μέρος. Μέρος και ώρα. Και ώρα. Όπου θέλετε, όποτε θέλετε. Έχουμε όπλα πυρηνικά. Γιατί κοιτά μακριεμένοι εμείς δύο. Διαμαντής εδώ είναι έτοιμος και... Με το δάκτυλο σκανδάλι. Για ποιους να πρωτοπώ. Μου ο Κάφα μπει τώρα το. Αντώνης Αυλαγιώρας, πήγαινε σπρώξε τον. Κάτω από τη ρακέτα, πάρε το rebound. Δηλαδή, τι να λέμε. Στέφανη ο Σκουλαμπής. Καλά, εντάξει, βιρτουόζος. Πρώτο βιολί σε ρεμά. Έλα τώρα, εντάξει. Έλα. Άμα ξεκινήσει το νταραβέρι του τύπου πάμε κάπου να κάνουμε πανελλήνιο, θα γίνει χαμός, το θέλουμε όλοι, το ζητάμε όλοι. Το ζητάνε όλοι. Και από πάνω και από τη Θεσσαλονίκη και από το Αγρίνιο και από την Πάτρα. Και φυσικά από εδώ, από την Αθήνα. Και αυτό είναι στα πλάνα τα επόμενα να γίνει. Πρέπει να οργανωθεί σωστά. Ολοκλήρωσες. Ναι. Να πω κάτι. Ναι. Δεν ήξερα ότι οι Most Wanted είχαν άλλον παίχτη. Νόμιζα ότι είναι 12 σάκηδες χαρμασκοπίες. Πρώτη φορά άκουσα, πρώτη φορά άκουσα όνομα άλλου ανθρώπου για τη Most Wanted. Πανάγια. Κάπα 10. Τίποτα. Ναι, δεν είναι. Πρώτη φορά. Δηλώνω σοκαρισμένος. Γιατί δεν μπορούσα να μιλήσω τόση ώρα. Φοβερό. Και αν αφήσετε κανένα παιδί από το team εσείς αυτούς Most Wanted. Εντάξει, οκ. Δηλαδή, οκ, εντάξει. Αυτοί με ποιους θα παίξουμε, εμάς με τους άλλους. Λοιπόν, παλιά καραβάνα επόμενος, ο Θοδωρής ο Καρακατσάνης. Ναι. Ναι. Άρα, πρόεδρε, πρόεδρε. Στην ομάδα. Έχει να πει το εξής. Λοιπόν, Γρηγόρη και Βασίλη, έχω μία πολύ δυνατή ερώτηση. Αν ήτανε να κάνετε ένα τατουάζ στο κορμί σας από μία ομάδα του μπασκετάκι, ποια θα ήταν αυτή? Να ενημερώσουμε το κοινό ότι ήσασταν μέλος των War Dogs, κάτι φεγγάρια, έτσι. Όταν ο Θοδωρής Καρακατσάνης ρωτάει αυτό το πράγμα, ξέρει ότι εγώ έχω ήδη βαρέσει στο στήθος το σκύλο των Περιστέρι War Dogs. Όχι. 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 Δεν θα βάζα Περιστέρι War Dogs. Τι θα έβαζες? Εντάξει τώρα, εγώ τώρα στα δυτικά έχω δηλώσει ότι εγώ είμαι West King από παιδί. Δεν είναι. Όντως. Ναι. Ναι, ρε. Όντως. Είναι χρόνια. Είναι γνωστά. Ναι. Άρα, στα πέτρινα χρόνια τώρα, όχι τώρα που είναι στην ελίτ και αυτά. Κάνω εικόνα το Μαφαντά τώρα. Όχι, όχι. Τα έχω πει, τα έχω πει. Τα ξέρουν όλοι. Όπου το λες και δημόσια. Ναι, όχι, τι, δηλαδή να κρυφτούμε τώρα. Μπλούζα έχω και εγώ West King. Εντάξει, και την έχω δείξει δημόσια. Αλλά τατουάζ. Μόνο τη μεγαλύτερη ομάδα των δυτικών πλαστείων, Περιστέρι War Dogs. Πούμε... Αυτό είναι λαϊκισμός του Βασίλη. Να πούμε ότι είναι λαϊκιστής το παιδί, ανήκει σε αυτή την τάξη της κοινωνίας, είναι λαϊκιστής. Απάντησε αυτό που ήθελε να ακούσει ο άνθρωπος που ρώτησε. Λοιπόν, τατουάζ ομάδας, δεν ξέρω αν θα έκανα, πραγματικά. Ούτε σκαξιτές. Όχι, εντάξει. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Αυτό είναι ένα κέφι, αυτό είναι ένα κέφι. Όχι ακόμα. Δεν έχουμε κλείσει σεζόν. Εντάξει τότε, εντάξει. Να πω κάτι. Βεβαίως. Δεν έχω δει όμως παίχτη. Δεν έχω δει παίχτη που να έχει βαρέσει τα του άντρα. Τι? Ποιος? Θάνος Βασιλόπουλος. Α, ναι. Έχει βαρέσει. Και Κούρος Κουλίτο, New York Fix, έχει βαρέσει και πίσω σήμα. Σε παρακαλώ, Βασίλη. Έλα. Έλα, Βασίλη Μπουργαζά. Άντε, γεια. Λοιπόν, ακούστε με λίγο, συγγνώμη.
να πούμε στο κοινό ότι η War Dogs είναι η πρώτη ομάδα που έσκασε γόνο μέσα σε γήπεδο και ντουμάνια στο γήπεδο από το καπνογόνο για να συνέλθουμε κάναμε δύο ώρες, λέγαν Παναγία μου. Όχι, στα δίδυμα. Στα δίδυμα λέγαν Παναγία μου, τι θα τους πούμε αύριο που θα μας πάρουν τηλέφωνο και θα μας πούνε ότι το γήπεδο έχει ένα σύννεφο και αυτά. Εντάξει, τους αγαπάμε πάρα πολύ, το ξέρουν. Και αν δεν ήμουν σκακιστής, μόνο War Dogs θα μπορούσα να ήμουν, τίποτα άλλο. Δεν μπορούσα να παίξω αλλού, πουθενά αλλού. Επιστρέφει ο Σκιαδόπουλος, γιατί είχαν για 2-3 ερωτήσεις κάποιοι. Κάτι θυμήθηκε. Δεύτερη ερώτηση θα είναι η εξής. Ποιο ματσάκι είναι το δικό τους Real FS, δηλαδή ποιο θα τους μείνει για πάντα στο μυαλό. Το Real FS είναι ατυχές. Είναι ατυχές το Real FS όταν έχουμε δει CSKA Ολυμπιακό. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνουμε τι ρωτάει. Δύσκολη ερώτηση αυτή. Πολλά παιχνίδια είναι. Όχι, έχουμε. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, νομίζω το μάτς που είχε και βαρύνουσα σημασία και τα λοιπά και γι' αυτό μπορεί να έχουμε δει και εμείς πολλές παρατάσεις ή οτιδήποτε, δεν μπορεί να είναι άλλο από το τελικό του ΆΚΑ Μπόμπερες Φάδο Μπούλς. Μεγάλο μάτς. Γιατί? Γιατί κρίθηκε στο νήμα, έχει γίνει πολλές. Γιατί παίξαμε στο ΆΚΑ. Ποιος το πήρε? Μπόμπερες. Στην παράταση ή στην κανονική διάρκεια? Δεν θυμάμαι. Στράτσο Βανιτέλης. Παράταση ήταν. Ναι. Παράταση. Ναι. Στράτσο Βανιτέλης. Στο νήμα εντελώς. Κούπα. Στο νήμα έχει πάει στην παράταση. Ναι, ναι, όλο. Όλο. Ματσάρα. Ματσάρα. Σε εκείνο το μάτς τρικάμερο, τρεις διαιτητές Α1. Ο ΆΚΑ. Τελεία. Δηλαδή, εντάξει. Okay. Είναι ο καλύτερος τελικός που έχουμε δει ποτέ από θέμα ατμόσφαιρας. Όχι. Όχι. Ποιος είναι? Το τελικό του Κολόμπια πέρυσι. Ποιος να ανερβάσει δηλαδή. Ποιος να ανερβάσει. Εντάξει, ωραία, τα πάει τώρα, ναι, ο ΆΚΑ για αυτά τριφτήκατε, φασωθήκατε, εντάξει. Όχι. Είχε 100 ανθρώπους, ωραίο ήταν, εντάξει, ο ΆΚΑ, άλλη φάση. Το Κολόμπια στο γήπεδο ετρίζανε οι κερκίδες, σπάσαν το γήπεδο. Ακόμα μας λένε, ελάτε να πληρώσετε το γήπεδο και τέτοιο. Γιατί? Με πλαστιακό να δεις πως το φέρνει. Οι ανώνυμους, τον μπάζερ των ανώνυμων στο τελικό. Πω, αμόκ ανώνυμος. Τι λέτε τώρα. Και σαν είδη σπίγερ. Αμόκ ανώνυμος κολλάς. Έχουμε τελικούς, παιδί μου, πολλούς και τα λοιπά. Αλλά νομίζω αυτός ήταν ίσως και... Ήταν και από τους πρώτους, ήταν στο νήμα, λίγο ΆΚΑ, λίγο έτσι, λίγο αυτά. Οκ, ήταν λίγο παραπάνω. Γενικά καταλάβατε, όταν εμείς κάναμε μάτς, η Ρεάλ και η ΕΦΕΣ ήταν στα δέντρα. Λοιπόν, ο Ντούρ μας από Γκράβα Θάντερ το κάνει λίγο, βάζει ένα υποθετικά σενάρια τώρα, στα οποία πρέπει να απαντήσετε. Για πάμε. Καλησπέρα παιδιά. Βασίλη και Γρηγόρη είστε σε αντίπαλες ομάδες. Ο Γρηγόρης είναι καυτός, βάζει τρίποντα, βάζει προσωπικά καλάθια, κάνει χειρονομίες στον πάγκο που κάθεται ο Βασίλης, κρύο αίμα, τους μολ κτλ. Γυρνάει ο προπονητής, βλέπει στην άκρη του μπάγκου το Βασίλη και του λέει μην ξαναβάλει καλάθι. Στην επόμενη φάση ο Γρηγόρης φεύγει στον ευνηδιασμό, τον προλαβαίνεις και δεν τον προλαβαίνεις Βασίλη και πάει να κάνει μπάσιμο. Τι κάνεις, τον στέλνεις στις διαφημιστικές πινακίδες με κίνδυνο να τραυματιστεί ή τον αφήνεις να βάλει καλάθι? Διλήμματα ζωής. Καταρχάς η υποθετική αυτή ιστορία έχει πάρα πολλά κενά. Δεν μπορώ να είμαι καυτός να βάλω. Καμιά πασούλα βάζω, δίνω, ας πούμε, αλλά τώρα να βάλω, να είμαι καυτός δεν γίνεται. Η ερώτηση αφορά τον Βασίλη, νομίζω. Έχει μετά και αντίστοιχη. Ο παίχτης ή μπάλα, φαντάζομαι, θα πει, αλλά με έχει στείλει όχι στα βράχια, πιστεύω. Την ώρα που μου λέει ο coach μπες και φάτονα, αφήνω το ηλεκτρονικό τσιγάρο στον πάγκο. Τραβά σε ένα ντουμάντρο. Τραβά ένα καλό, ένα καλό. Και μπαίνω μέσα. Όχι. Στην κατάσταση που είμαι πλέον, υπό τις οδηγίες του Κωνσταντίνου του Σταυρούλη, του προσωπικού μου γυμναστή, δεν υπάρχει περίπτωση να φάω καλάθι, δεν υπάρχει περίπτωση να τον πετάξω. Καλά, επειδή το παιδί νομίζει ότι τέτοιο. Στον ευνηδιασμό δεν με προλαβαίνει. Αν ήταν ήδη εκεί και με περίμενε, μπορεί να μου δει ένα μπουκέτο. Τώρα, αν προλάβει τον ευνηδιασμό, δεν είναι. Δεν έχουν δουλέψει ακόμα ταχύτητα με τον Σταυρούλη. Μόνο βάρη κάνουν. Με βάρη δεν προλαβαίνει κανένα. Πάμε και στην επόμενη. Καλησπέρα, παιδιά. Γρηγόρη, είσαι προπονητής.
Η ομάδα σου χάνει 2 πόντους και σε νεκρό χρόνο έχει κερδίσει 3 βολές ο Βασίλης. Τι κάνεις εκείνη την ώρα? Κλείνεις τα μάτια σου σε λούζι κρύος υδρότας και προσεύχεσαι, ή ανάβεις το πουρο της νίκης σίγουρος για τον παίχτη σου ότι θα βάλει τις βολές και θα κερδίσετε? Η μπάλα στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα 101-103. Τη βάζει και φεύγουμε. Και φεύγουμε, τέλος. Γεια σας. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει πολύ. Πιστεύω με τον παίχτη μου, με κλειστά μάτια. Με ταμπλό ή κανονικά? Με κάθε τρόπο, με ό,τι με 8 να πηδήσει. Με κλειστά μάτια. Με κλειστά μάτια. Την τελευταία την κάνει σαν τον Τζόρνταν. Κλείνει τα μάτια και τη στέλνει. Ή σαν τον Γκόρφα, με το ένα χέρι. Όσο πιο κρίσιμο, τόσο το καλύτερο. Ο μεγάλος αδικημένος της προηγούμενης αγωνιστικής, που το highlight του το χρεώσαμε φάουλ, γιατί αυτοί είμαστε. Ο Σπύρος. Ο Σπύρος Σκενδερόγλου. Εντάξει. Έχει να μας πει. Εντάξει. Καλησπέρα. Σπύρος Σκενδερόγλου από ΕΣΔΑ. Και η ερώτηση είναι η εξής, ή μάλλον το δίλημα. Μπάμπης Τσίτσιρας να σηκώσει πρωτάθλημα με τους ΕΣΔΑ, κουπά, ή Σπανούλης να δηλώσει συμμετοχή στο μπασκετάκι? Επειδή ο κότς έχει δουλειές αυτή την περίοδο και αναλαμβάνει και την εθνική ομάδα, Μπάμπης Τσίτσιρας να σηκώσει κούπα. Να πέσουν τα τσιμέντα. Οπα! Ναι, δηλώσεις. Ναι. Τώρα με τα δύο μωρά στην αγκαλιά και τον πιπερό, λογικά τα έχει πετάξει στον αέρα. Βαριές κουβέντες. Τα έχει πετάξει στον αέρα και λέει ναι, ναι, ναι. Εσύ, Αντωνάκη. Γιατί σε βλέπω λίγο. Μπάμπης Τσίτσιρας, τι συμφωνώ. Άμα διαφωνούσα, θα δω τι διαφωνούσα. Λοιπόν, ο Ζώτος από Μπράζερ Μπίχτερς είναι λιτός, περιεκτικός, κατευθείαν στο The Point, μας λέει. Με ποιο συμπαίκτη σου θα έπαιζε στοίχημα μπυρίτσα σε τρίποντα? Γιατί τα άβαζες πριν για ερωτήσεις. Πείτε μας τώρα, με ποιο θα παίζετε μπυρίτσες. Συμπαίκτη μας από τους κακιστές. Καταρχήν στους κακιστές δεν υπάρχει κανένα να βάζει τρίποντα, είναι όλοι άσχετοι. Ντροπή σου. Είναι όλοι κλόβοι. Ντροπή σου. Έχουμε, έχουμε. Με αυτόν δεν έβαζα στοίχημα, ρε μαλάκα. Ντροπή σου. Καταγγέλω, καταγγέλω. Με αυτόν δεν έβαζα. Έλα, λοιπόν, έλα. Εκτός από αυτόν, όλοι οι άλλοι είναι άσχετοι, δεν υπάρχει κανένα τρίποντα. Τον παίρνω πίσω, sorry, λέω λάθος. Βάλε 8 προθέσεις, 10, δεν ξέρω, 50. 50 βάλε προθέσεις. Λάθος. Μεταξύ μας θα βάζουμε τους. Ναι, εγώ με τον Μπίλι, δηλαδή. Μεταξύ μας. Θα βάλω εγώ 2, να βάλει αυτός 1 ή 1 εγώ 2 αυτός, κάτι τέτοιο. Δεν ποιον, ο Ιού, μόνο με ταμπλό βάζει τρίποντο. Ποιον από εδώ. Βάζει Ιού τρίποντο. Βάζει με ταμπλό. Με ταμπλό, δηλαδή τη στέλνει, λέει, την ώρα που η μπάλα ταξιδεύει στον αέρα. Ω, έξω. Όχι, όχι. Με ταμπλό μπορεί. Μπαπ ταμπλό μέσα γίνει αυτό το περιστέρι. Με ταμπλό μπορεί. Μπαπ ταμπλό μέσα. Εντάξει, κοιτιόμαστε, μας βρίζουν οι αντίπαλοι για τους άσχετους που ακόμα είναι δεύτερη, τρίτη θέση αυτή και τέτοια. Μάλιστα. Λευτέρη Κανδυράκη, sorry ρε φίλε. Sorry, εντάξει, τι να πω. Οκ. Μα δεν θα βάζα ποτέ με αυτόν στοίχημα. Γιατί? Όχι. Δεν βάζω. Είσαι κότα, κοκοκοκοκο. Βάζω με τον Μπουργαζά, τέλος. Έτσι, τα κυβικά σου. Φυσικά θα είχαμε μονομάχο, Gladiator, πρίτσος, έτερος πρίτσος. Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα Γρηγόρη. Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος είχε την επιλογή να προπονήσει κάποια ομάδα από τη Master κατηγορία, ποια θα ήταν αυτή? Καλή συνέχεια. Από τη Master? Βεβαίως. Από τη Master κατηγορία. Την ομάδα του Γιώργου Πρίτσου, του Gladiators. Γιατί όχι δηλαδή. Ο Βασίλης κατεβαίνει για δήμαρχος. Θα παίρνω τηλέφωνο τον coach. Θα παίρνω τηλέφωνο τον coach. Θα παίρνω αυτά που πρέπει να πάρω. Και θα πηγαίνω. Γρηγόρη, ο Βασίλης κατεβαίνει για δήμαρχος, πιστεύεις? Γιατί? Που ελέγχει αυτούς που τον ρωτάνε. Τι? Έχει κενό, έχει δίκιο, έχει κενό. Υπάρχει ένα κενό φυσικά. Ο Γιώργος ο Πρίτσος είναι εκεί που είναι, παρακολουθεί τα πάντα. Είναι μέσα στις εξελίξεις. Θα πάρω το χαρτάκι και θα πάω να κοτσάρω απλά. Τελεία, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ θα κοουτσάριζα του Σάνσι της Πέρση. Ναι! Γιατί όμω!
όμως. Ωραίο. Γιατί. Ωραίο. Γιατί όμως. Γιατί έτσι. Γιατί έτσι γουστάρω. Περίμενε. Πιστεύω ότι υπάρχει θέμα. Α, θα κοτσάρεις να τσάρεις τις φέτες. Γιατί θέλει να βάλει φιτιλιές. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Φιτιλιές, ξέρει αυτός. Πιστεύεις. Οκ. Το δέχομαι. Το δέχομαι. Το δέχομαι. Ελπίζω. Από τους άρεσε τις φέτες έχουμε ερώτηση. Όχι. Στο επόμενο θα έχουμε σίγουρα. Λοιπόν. Ο Δρακόπουλος κάνει μια λίγο πιο προσωπική ερώτηση. Ποια ήταν η πιο περήφανη στιγμή στην ιστορία του μπασκετάκι για σας? Το έχετε πει πολλές φορές, αλλά θέλω να δώσετε λίγο περισσότερη βάση αυτή τη φορά. Τι εννοείς? Το μπασκετάκι αμαία είναι. Το λέτε, το ξαναλέτε, το που σταθούμε και που βρεθούμε. Γιατί προκαταβάλλεις την απάντησή μας, δεν καταλαβαίνω. Το είπες και πριν 20 λεπτά. Δεν προκαταβάλλεις. Άρα δεν πάμε μιλήσεις. Πάμε. Πολύ δημοκρατία πάει στα πόδια, δεν καταλαβαίνω. Αντώνης που είναι, έχει φύγει. Ναι, βέβαια, Αντώνης. Σας ακούω, σας ακούω. Είναι στο στούντιο 2, είναι στο στούντιο 2. Γι' αυτό τον βλέπεις. Το μπασκετάκι αμέα είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι άλλο. Το Σάββατο που έρχεται, μεθαύριο, ξεκινάει η καινούργια χρονιά. Οι ομάδες, τα παιδιά αυτά, έχουν γίνει δικά μας παιδιά. Είναι παιδιά όλων. Είναι φοβερές οι στιγμές που ζούμε εκεί, στον Κολονό, κάθε Σάββατο, όποτε παίζουμε τα παιχνίδια. Όλοι πρέπει να περάσετε μια βόλτα από τον Κολονό, να δείτε και να ζήσετε το παιχνίδι αυτών των παιδιών. Και να το χαρείτε όπως το χαιρόμαστε εμείς, όπως το χαίρονται αυτοί βασικά. Τελεία. Έχεις να συμπληρώσεις κάτι, κομισάρι έτερε? Όχι, τίποτα, δεν είναι φοβερές στιγμές. Όποιος έρθει, δει και καταλάβει τη χαρά και την ουσία και τα λοιπά, τόσο πάνω θα αναθεωρήσει πολλά πράγματα και για τη ζωή του και για τη συμπεριφορά του στο γήπεδο και γενικότερα. Και για μας είναι μάθημα ζωής αυτό που συμβαίνει με τον Μπασκετάκι Αμέα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το τρέχουμε και να είμαστε καλά, να το κάνουμε για πάντα. Okay, αυτό. Εντάξει, το βαρύναμε λίγο. Θα συνεχίσω. Ο Σταθάτος από τους Κουρκούτες All Star. Ναι. Τους κανονικούς Κουρκούτες. Ναι. Τι. Τους κανονικούς. Όχι. Άις μπερδέψει. Βάση Προέδρου, γιατί εγώ τα λέω με τον Πρόεδρο, τα λέω. Αυτοί είναι οι κανονικοί Κουρκούτες. Καλησπέρα, παιδιά. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στο Βασίλη και στο Γρηγόρη. Υπάρχουν τρεις ομάδες από όλες τις κατηγορίες που είναι αίτητες. Είναι οι Gangsters από Master, οι Minoes από Development και οι Proboraptors από D2. Ποια ομάδα πιστεύουν ότι θα σπάσει το ρόδι και θα κάνει την πρώτη ήττα και ποια ομάδα θα το πάει μέχρι τέλους αίτητη? Για να δούμε τα προγνωστικά. Εντάξει, τώρα τι πρόβλεψη να πες εκεί? Οι γκάνγκστερς έχουν μεγάλη απώλεια πλέον. Έφυγε ο MVP και πάει να παίξει την ΕΣΚΑ από εδώ και πέρα. Νηφόρας. Γιάννης Βρύλης όμως... Θα τη βρει τη λύση. Έχει βρει το αντίδοτο. Και Χρύς. Και Νίκος και Χρύς. Ήδη βλέπουμε βίντεο. Ναι. Εντάξει τώρα. Οι Μίνωες... Τρένο, Είναι η καλύτερη 17 στα 17. Είναι η καλύτερη της χρονιά. Βασίλης Παπαστάμος τώρα, εντάξει. Δεν κόβει με τίποτα πλέον. Ποιος θα χάσει? Και η τρίτη της παρέας. Προποράπτος. Καινούργια νεοφερμένη αυτή. Δεν είναι για αυτή την κατηγορία. Έτσι, έτσι φαίνεται. Όπως όλα δείχνουν. Απλά σαν ρούκις μπήκαν εκεί. Δεν ξέρω τώρα. Θα δούμε. Ας πούμε μία. Τι? Ποιοι θα πάνε? Κάνε μια πρόβλεψη. Μία, ναι. Είπαμε, όχι κουνελιάσματα. Θα πεις. Εδώ. Θα χάσει ο Βρύλης. Θα χάσει ο Βρύλης γιατί πρέπει να χάσει. Πρέπει να χάσει. Ο Βρύλης ξέρει. Γιατί ο Βρύλης ξέρει. Πριν πάρει το τρόπαιο. Ο Βρύλης ξέρει ότι πρέπει να κάνει να πέσει και μια φάπα. Άλλους και άλλους να πηγαίνουν. Και να χάνουν στον ημιτελικό. Αίτητοι και στον ημιτελικό. Και τρεις να χάσουν γιατί θα το πληρώσουν, παιδιά. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Χλουπ. Δεν σηκώνει εύκολα την κούπα του μπασκετάκι. Αίτητο ποτέ κανένα. Έχει γίνει. Όχι. Space Ελλάς, αλλά έχει... ναι, Space Ελλάς. Μόνος. Μία. Γιατί, 180... για να επιβεβαιώσει τον κανόνα, ναι. Okay. Και Golden Boys. Ναι. Golden Boys, έτσι. Ποιος τους πέρσι, Ποιοι τους κερδίσανε πρώτη φορά τους Golden Boys, φέτος. Ποιοι. Τους καχιστές. Ναι. Έτσι. Μα, θέλουμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις, εννοείται.
Λοιπόν, τώρα είναι η ομάδα, νομίζω, όχι αγαπημένη απλά του Βασίλη, επόμενη που έρχεται ο παίκτης. Yeah. Είναι, ζούσε για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην διοργάνωση. Απ' την άλλη, ο Γιώργος Αντωνάκης ούτε να τους βλέπει. Yeah. Μας καταστρέψατε και τα σχετικά. Yeah. Πασοκλαχώμα και Κεφαλόπουλος. Ναι. Τα δικά μας τα παιδιά. Λέει. Χιουμοριστική ερώτηση. Μήπως επειδή λεγόμαστε Πασοκλαχώμα, έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση από διαιτητές που ψηφίζανε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ή αλλιώς μας πηγαίνουν τρένο αυτοί που ψηφίζουν Πασόκ? Πολύ πιθανό, εγώ θα έλεγα. Γιατί εμείς τι ψηφίζουμε, ρε παιδιά? Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, Αντωνάκη. Καταρχάς, αν ψηφίζατε, παιδιά, δεν θα περνάτε 10%. Τώρα, δηλαδή, εντάξει, το έχετε, είπαμε, οκ, okay, εντάξει, συμπαθούμε, ως εκεί, ως εκεί. Σας περιμέναμε, εσάς ασχολείται νομίζω. Μην οπλίζετε αυτό το στόμα να μιλήσει. Βλέπετε ότι κρατιέμαι με νύχια και με δόντια τόσο καιρό. Πολύ καιρό κρατιέμαι με νύχια και με δόντια. Σας έβαλε τη διοργάνωση και παίζετε. Τι έλεγα, σπαθιά να καταπιώ. Δηλαδή, πόσο πιο ανώτερος άνθρωπος να δείξω. Τι μα κάνουν, ίσως ένα ματσάκι με την Τρυποντοκρατία να παίξετε. Πασοκλαχώμα, Νέα Τρυποντοκρατία. Με σημαίακα κερκίδες και τέτοια κανονικά. Και να μπουν μέσα με τους ύμνους. Εκατέρωθεν. Μαρκουλής από Μπούμ Σαγαλάκα. Ποιοι τρεις παίχτες έχουν τον καλύτερο χειρισμό της μπάλας? Γρηγόρης Αντωνάκης, Βασίλης Μπουργαζάς, Στεφ Κάρι. το πρώτο ισχύει. Ναι, εννοείται. Στην πάση ειδικά. Ισχύει. Μπράβο, Αντώνη, με κοσάρικο σήμερα εσύ. Βενιντάρικο, τι κοσάρικο, μας είπα γύφτη. Το δεύτερο δεν ισχύει. Δεν ισχύει το πρώτο. Βγήκε το μερο... Μισό το μεροκάμα, Αντώνη. Μισό το μεροκάμα, Αντώνη. Αλλά το πρώτο ισχύει όντως. Πάρε ένα ρε πουδάκι να πω. Άντε, Αντώνη μου. Εντάξει, έχουμε άπειρους καλούς χειριστές. Δεν το λέω τώρα τέτοιο. Στην κατηγορία του εννοεί γενικά. Γενικά, τι... γενικά, σε όλη τη διοργάνωση. Έχουμε ρε παιδιά τώρα, ναι, έχουμε χειριστές τώρα, δηλαδή. Δεν μπορώ να μην πω χειριστές της ελίτ, ας πούμε. Έχουμε παιδιά τώρα που δεν, όχι, δεν τους παίρνει την μπάλα. Δεν, δηλαδή, πιο πιθανό είναι να πεθάνουν παρά να τους πάρει την μπάλα. Δεν, τώρα... Παιδιά, Μαρκουλής, ο οποίος απέβδησε από περιγραφή δικιά μου δύο φορές, όταν έλεγα Μαρκούλη, και ήρθε με τόνο. Έχει τόνο πλέον η εμφάνιση. Έτσι, Μαρκουλής. Ωραίος. Εντάξει. Τι να κάνει, κάπως πρέπει να αντιμετωπίσει την παράγκατο σπίτι και να ξυπνήσει όταν το πρόβλημα. Λοιπόν, στον επόμενο να πούμε ότι εγώ σου άκουγα τις ερωτήσεις, να ξέρετε, απόρρισα, λέω, παιδί μου, δεν θα βρεθεί ένας να αναφωνήσει τον Γρηγόρη τα κλασικά που ακούμε κάθε 17 του Γενάρη και τα σχετικά. Ήρθε όμως. Αντωνάκη μου, πολλά δεν μου παίχνεις, ποιος είναι αυτός. Ήρθε όμως στο 90. Και είναι ο Νικόλας ο Καστρίνιος. Καλησπέρα, παιδιά. Λέγατε. Ελπίζω να είστε καλά. Νίκος Καστρίνιος από Τρίτο Φύλλο. Λοιπόν, επειδή είστε υπόγεια είναι θεά και αυτό τον όμιλο ξέρω καλά για την κατηγορία. Κύριε Διέναπες, ερώτηση προς τον Αντώνη και τον Βασίλη. Ποιες ομάδες ως τώρα, μιας και είμαστε μετά το μέσο της σεζόν, είμαστε γύρω στα 3-5 πλέον. Ποιες ομάδες σας έχουν εντυπωσιάσει θετικά, ποιες είναι χειρότερες από αυτό που περιμένατε. Και αν τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα στις διασταυρώσεις, ποιες ομάδες που θα ήταν στα χαμηλά το play-off, δηλαδή 6-7-8, πιστεύετε ότι μπορεί να κάνουν κηδείες τους 1-2-3 που θα είναι η υψηλή του κάθε ομίλου? Δώσ' το, Γρηγόρη, δώσ' το. Από πού να ξεκινήσω, από τους ψηλά ή από τους χαμηλά? Όπου θες όπου εσύ. Θες εσύ. Θα ξεκινήσω από τους ψηλά, λοιπόν. Εντάξει, ο Αλκολικός δεν μπορεί να πω την έκπληξη. Ήρθε και από την πάνω κατηγορία, οκ. Okay. Η Ρεμάλ, ούτε αυτή μπορεί να πω την έκπληξη, γιατί και αυτοί ουσιαστικά μόνο τους θέλανε να πάνε χαμηλότερα. Τα βουνά είναι έκπληξη. Τα βουνά είναι έκπληξη. Και μπράβο τους. Οι Φιλανθρώπικς, οι οποίοι ήρθαν από το rebound, ουσιαστικά αφομοιώθηκαν. Οκ, okay, πάνε πολύ καλά. Τώρα, από τους κάτω, από τους πιο κάτω, νομίζω ότι η Πουρόντο, κανείς δεν περιμένει ότι θα πηγαίνει τόσο πολύ καλά. Και φυσικά, τι έχεις φτιάξει, ρε Προεδράρα, και σε Σκρούτζ. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
τι τους δίνει φέτος Περμαντολίνη. Δηλαδή, μην πέσουν, δεν ξέρω ποιος άτυχος θα πέσει πάνω τους στα play-off. Αυτοί θα κλάψουν. Αυτά από μένα. Slam dunks. Η ομαδάρα του Σπύρου Μαυροζούμε. Τέλεια. Τέλος. Πυραιώτες. Τι? Ναι. Πυραιώτες. Στον πάγκο, Μπάμπης Χριστόγλου. Μπαμπάς. Ίδιος με Μπάμπης Χριστόγλου. Ίδιος. Πάντα εκεί. Πάντα εκεί δίπλα. Πάντα. Τελειώσαμε να πω κάτι τελευταίο. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Όχι, πες ό,τι θέλεις. Νίκο Καστρινιό, κάθε μέρα, ρε φίλε, μιλάμε δηλαδή κάθε εβδομάδα τουλάχιστον δύο φορές. Είμαι ο Γρηγόρης Αντωνάκης. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω. Το όνομά μου είναι Γρηγόρης. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ πολύ. Σ' αγαπώ πολύ. Απαντάω και στον Αντώνη. Σ' αγαπώ. Λοιπόν, ο Κανελόπουλος, ο Brothers United, μας λέει. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Κανελόπουλος ο Γιώργος. Παίζω στους Brothers United στον πρώτο όμιλο της Master κατηγορία. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση την εξής. Ποιον θεωρείτε ακλόνητο φαβορί για άνοδο στον όμιλό μας? Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Κανονικά ονόματα. Επώνυμο, αφημί, όλα. Να ξέρετε ποιος είμαι, ποιος μιλάει. Χρόνια, Γιώργος, μέσα. Χρόνια. Καταρχάς, γιατί να ανέβει κάποιος από τον όμιλό του? Δεν το κατάλαβα αυτό. Ακλόνητο. Όπω ξενέρα που του έκανε. Τι τρίπλα έκανε. Ότι. Ότι τι, δηλαδή να πω, είστε σε δύσκολο όμιλο, ρε Brothers, κρίμα και τέτοια. Εντάξει, λογικό να μην. Καλά, νομίζω. Εντάξει, έχει φαβορή, μη λέμε τώρα. Χαβαλέ κάνω. Εντάξει. Ποιοι είναι οι Μαϊάμι? Εγκουρούδε. Έχει χίτσε, έχει γκουρούδε. Γκουρούδε. Για μένα γκουρούδε έμπειροι, το ξέρουν το έργο, το έχουν ξανακάνει πολλές φορές. Ποιο να μην ανεβαίνουν, γιατί αυτό είναι το έργο που κάνουν οι γκουρούδε, να μην ανεβαίνουν. Να είναι κλειδωμένο το φανεβόρι για να ανέβουν. Εντάξει. Δεν είναι. Τώρα γκουρούδε, τι να πούμε τώρα για το ρόστο των γκουρούδων. Εντάξει, τώρα είναι. Okay. Τώρα το αν θέλουν να ανεβαίνουν ή όχι, μια άλλη κουβέντα. Μεγάλη που πρέπει να γίνει εσωτερικά στη διοργάνωση. Αλλά. Να, είναι από τα φαβόρι θέλω. Μάλιστα. Δεν μας εκπλήξατε ιδιαίτερα. Τι να πούμε δηλαδή, ότι είναι φαβορί, ξέρω εγώ, ο αναγνώστου. Ξέρω εγώ, τι θες να ακούσεις, δεν καταλαβαίνω. Ποιος. Γελαπούσε, δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω. Ο αναγνώστου. Παιδί μου, αυτό δηλαδή, τι να πω. Λοιπόν, ο Παυλάκος από Λεπουδιάρδες λογικά δεν ήθελε να ξυπνήσει το μωρό. Τα λέει λίγο σιγά, οπότε. Ψιθυρίζει. Ναι, θέλω να κάνετε ησυχία. Τον είχα το ξύπνησα. Όχι, τον ξύπνησα. Το πω. Και θεωρείς σωστό να το κάνει αμέσως, δηλαδή περίμενε. Έτσι, όχι πρώτα. Έτσι, να μην. Να ρίξει λίγο νερό στο προσωπάκι του. Ξανά έπεσε. Ένα καφέ άνθρωπο από τα μούτρα. Τον ευχαριστούμε λοιπόν. Πάμε. Λοιπόν. Καλησπέρα σε όλο το team του podcast. Η ερώτηση δικιά μου και όλων των παιχτών των Αλεπουδιάριδων είναι: ποια ομάδα πιστεύετε τώρα το χειμώνα έκανε τις καλύτερες μεταγραφές στην κατηγορία της Evolution? Επαγγελματίας, Αντώνη. Στην Evolution. Τώρα το χειμώνα, μια εβδομάδα πριν τελειώσουμε τα γραφές. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Δηλαδή. Εντάξει, ρε φίλε, παίζουν. Είχαμε διακοπή, είχαμε Χριστούγεννα. Επειδή του είδα προχθές και. Είναι μια γενιά, ρε παιδί μου. Είναι ακόμα και όταν κοιμάται, δηλαδή το κεφάλι του. Επειδή του είδα προχθές και είδα ότι είχαν δύο καινούργια παιδιά. Καλές προσθήκες είναι και δύο. Αλλά δεν έχω πλήρη εικόνα τώρα, μην πω ψέματα. Ούτε εγώ έχω. Για ποιους λέμε τώρα? Για την Evolution μεταγραφές. Δεν μπορώ να πω ότι. Ναι. Τα σεπόλια έχω μάθει ότι φέρνουν κάτι καλό. Ηρεμή. Μια ήρεμη δύναμη, όντως είναι. Όντως είναι ήρεμος αυτός. Αλλά εντάξει. Τίποτα, δεν έχει ταράξει η Evolution. Αυτό μας λέτε. Ναι, εντάξει, φίλε. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι έχει ταράξει. Οι Παραλίες, εντάξει, με τον Ανδρεδάκη που να πάνε. Ο Γεωργακόπουλος που πήγε στο. Εκεί στα Λιώσια. Το Blast έχει προαναγγείλει ότι θα φέρει. Δεν ξέρω όμως τι και πώς. Δεν έχω δει. Δηλαδή πρέπει να το δούμε στο παρκέ θα φέρει. Τι ποντοκρατία εκεί 7 ονομά σε ένα δωμά. Τι. Δεν νομίζω να φέρει. Δεν φέρανε Μαριέλο στο ρόστερ. Τρίτο σκόρ. Δεν τον έχω δει όμως. Τρίτος... Να τον δώσει την κατάσταση γυρίζει. Μιλάμε για ονόματα. Σάβα Μαριέλο δεν επιστρέφει. Μιλάμε για ονόματα. Εγώ το ξέρω. Μιλάμε για ονόματα. Τώρα. Τώρα το κάνανε αυτό. Τρίτο σκόρερ. Έχει παίξει. Όχι. Εντάξει, τώρα ξεκίνησε. Πότε παίζει, πότε παίζει. Πότε τώρα ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος. Θα δούμε αν ο Σάββας θα επιστρέψει. Δεν ξέρω στην κατάσταση γυρίζει. Έχει να εμφανιστεί 5 με 6 χρόνια στην διοργάνωση. Ήταν από τους τρεχαλατζίδες. Τρέχαν το. Πέραν την μπάλα, τρέχαν το γήπεδο. Τελείωνε με ανάποδο χέρι. Lay-up. Ναι. Γύρναγε το κορμί του ανάποδα στην μπασκετά. Σαν Σωκράτη Ψαρόπουλο.
Δεν ξέρω, να δούμε. Να δούμε. Δεν είναι πολύ καλό το σουτ μέσα και μακρινή απόσταση. Αλλά μπουκαδόρο αυτό. Ήταν. Τώρα, άμα γυρίσει τα κιλά μου. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και θα ολοκληρώσουμε. Η λεγάμενη πήρε κανένα παίχτη. Όχι. Τι να πάρει ο Βρετάκος. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση που αφορά εσάς, γιατί υπάρχει και μία bonus, την οποία όμως δεν θέλω να την απαντήσετε εσείς. Έχουμε ετοιμάσει κάτι άλλο για τη συγκεκριμένη. Η τελευταία ερώτηση προέρχεται από το Σοκράτη το Σφίκα. Τον γκλόν με τις κάλτσες. Μπράβο. Χθες συζητάγαμε γι' αυτόν. Μπράβο. Με τον κολλητό του. Δεν πιστεύω να περιμένατε κάτι καλύτερο αυτό που θα ακούσετε. Έτσι. Θα το βάλω να παίξει και από εκεί και πέρα αποφασίζετε μόνοι σας τι θα πείτε. Μπίλι και Γκρέγκ, αρχικά να σας ευχαριστήσω για τα 9 χρόνια που μας κάνετε παρέα και θέλω να κάνω μια ερώτηση προσωπική. Πόσα καθαρίζετε περίπου το μήνα, γιατί θέλω να αντιγράψω την πίστα. Καλά τον είπα κλόν τον άνθρωπο. Καλά είπα, θα έρθει στο ραντεβού με και το παιδί με το sports management. Να τα πούμε από κοντά, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Δεσμεύομαι καταρχήν από το απόρριτο, δεν με αφήνει ο λογιστής μου να μιλάω για αυτά. Η business δεν αντιγράφεται. Πολλοί προσπαθούν, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Αν θέλει να μπει ανάμεσα, να βοηθήσουμε λίγο, να βοηθήσουμε... Τι σημαίνει να μπει ανάμεσα? Να μπει, ρε παιδί μου, και αυτός, να τον κάνουμε συνέτερο. Να γευτεί λίγο. Να μιλήσει με τον λογιστή μας, να μάθει τα νούμερα, πόσα θα δώσει για να αρχίσει να καθαρίζει καθώς. Να αρχίσει να καθαρίζει, πάντως όχι αυτά τα δισεκατομμύρια που φαντάζονται όλοι. Έχουμε ακούσει και έχουμε ακούσει. Εντάξει. Καλά πάμε. Καλά πάμε, δεν ξέρω το. Να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, Βασίλη μου. Αυτό, να βγαίνει το γάλα του παιδιού μας. Για να παίξει την αγαπημένη μας ομάδα. Ο Σφίκας τι δουλειά κάνει, ξέρει κανείς? Τι θα μπορούσε να κάνει ο Σφίκας? Quiz. Χαρτογιακάς, τι άλλο. Κουστούμι και κάλτσες με πράσινες βούλες. Τι άλλο μπορεί να κάνει? Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα. Όχι. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ξέρουμε το φόρτο εργασίας σας. Ξέρουμε πόσο πιεστήκατε να μας βάλετε στο πρόγραμμά σας. Ξεβολέψαμε για να έρθετε εδώ να μας κάνετε την τιμή να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Τι λένε ρε Μπίλη, εμείς με χαρά ήρθαμε, παιδιά. Με πολύ χαρά, περιμέναμε πώς και πώς. Το πρωινό ξυπνάμε το αγαπημένο μας. Δηλαδή κάθε μέρα θέλουμε να ερχόμαστε, να ξυπνάμε 7 για το πρωί για να ερχόμαστε στα στούντιό σας. Τέλειο το στούντιο, τέλειο. Λοιπόν, αυτά, ευχαριστούμε. Φαντάζομαι θα μέχρι την ώρα που θα βγει το podcast, σε επόμενες 2 ώρες θα έχουμε άλλες 150 ερωτήσεις για το επόμενο. Μόνοι τους αρχίζουν να στέλνουν. Και έτσι πρέπει κιόλας. Δηλαδή, κάθε ομάδα ψεύδει τον εαυτό της και δεν συμμετείχε σε αυτό το podcast ή και συμμετείχε. Περιμένω πρώτη ερώτηση. Δεν μας ρώτησε κανείς. Λοιπόν. Πότε ξαναπέζουμε? Την Κυριακή. Ωραία. Λοιπόν, να πω σίγουρα η πρώτη ερώτηση που θα έρθει, να ξέρετε, θα είναι από τον προπονητή του Sun City Spurs. Να την περιμένουμε. Δηλαδή, μπορεί οριακά πριν τελειώσει το podcast να έχει έρθει η ερώτηση. Αντρέα μου, σ' αγαπώ. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, περιμένω ότι υπάρχει το bonus. Κάτι bonus έχεις πει, θα πεις. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Τι αναρωτιέται κάτι ο πατρόνης από Athens Pistols. Ο πατρόνης από Athens Pistols. Τον έχω φτιάξει, τον έχω έτοιμο τον πατρόνη. Περίμενε λίγο. Ο Βασίλης ο Μπαλωμένος, όταν δεν είναι στο φόρτε και στο. Παπηγιόν. Και στο παπηγιόν. Γιατί δεν έρχεται να παίξει, δηλαδή δεν μπορεί να βρει μια. Αντιστρέφω ερώτηση στον πατρόνη. Πάμε. Ωραία. Χρήστο, αν ακούσεις. Που θα ακούσεις, φαντάζομαι. Απάντα εδώ στα παιδιά, γιατί ψάχνουν τον Μπαζίλε Μπάλ με τα κιάλια. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Θα παίξει, περίμενε, ρε παιδί. Τελειώνουμε με εσάς και θα πει στο τέλος τον πόνους. Θα κλείσει. Θα κλείσει τον πόνους. Αυτό θα κλείσει. Λοιπόν, ελπίζω να το απολαύσατε, να το χαρήκατε. Θα επανέλθουμε. Θα έχουμε part 2. Ανάλογα. Άμα μαζευτούν juicy ερωτήσεις που θα τους στήσουν στον τοίχο, γιατί εγώ δεν ξανάρχομαι τώρα από τις 8.30 ώρα το πρωί για να μας πούνε ένα φράγκο η Βιολέτα. Θα το κάνω το παιδιά, πάρω. Λίγο η φαντασία μπορείτε να γίνετε και λίγο πιο, ξέρετε, να μπούμε λίγο πιο καυτά λίγο. Αν θα γίνει δεύτερο, ναι. Θα είναι με κάμερα. Έτσι. Θα είναι με κάμερα, ναι. Τελειώσαμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε που μας ακούσατε για ακόμα μια φορά.
πάμε στο bonus. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά σε όλους. Θα σώσουν οι Athens Pistols στην κατηγορία φέτος? Όχι! Δεν έχει αντέγια. Έχει όχι τώρα. Θα γίνω κι εγώ χουντικός.